Είναι το πιο γλυκό και αγαπητό πρόσωπο και αν σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας, κανονικά γιορτάζει όλες τις μέρες γιατί είναι δίπλα μας, μας φροντίζει και μας συμπαραστέκεται πάντα. Ακόμα και στα δύσκολα, μας συμβουλεύει και μας κατευθύνει. Γιατί ήρθαμε, για να περάσουμε ωραία, δεν ήρθαμε? Για να περάσουμε ωραία. Γιατί σήμερα γιορτάζει η μαμά. Και γιατί σήμερα γιορτάζει η μαμά. Της είπες χρόνια πολλά. Ναι. Αλλά μπορείς να μου πεις και τώρα, για πες μου Δημήτρη. Πάνε πολλά. Μας παίρνει ρούχα και μας πάει βόλτες. Τη μαμά την αγαπάμε γιατί μας γέννησε, μας πηγαίνει βόλτες, μας φροντίζει, μας μεγάλωσε. Αυτά. Όλα τα παιδιά του κόσμου σήμερα λένε χρόνια πολλά μαμά και τους κάνουν δώρα για να τις ευχαριστήσουν για όσα τους προσφέρουν. Εσύ σήμερα τι έκανες, έκανες δώρο? Ναι, της έχω κάνει μια κάρτα. Και αν νομίζετε ότι μία κάρτα είναι λίγο, οι μανούλες είναι ευχαριστημένες γιατί τους προσφέρετε με αληθινή αγάπη. Μία ζωγραφιά. Και τι έκανες, έκανες δωράκι, τη μαμά? Ναι. Την αγαπάς τη μαμά? Πολύ. Γιατί? Γιατί είναι καλή. Η superwoman. Τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Τι είναι δύσκολος ο ρόλος της γυναίκας? Γιατί αλλάζεις όλες σου τις προτεραιότητες και βάζεις τον εαυτό σου πίσω για να βάζεις μπροστά τα παιδιά, οικογένεια, άντρα. Μαμά θυσιάζεται λοιπόν. Yes. Η σύγχρονη μητέρα στο μεταξύ είναι περισσότερο επιφορτισμένη τόσο σε σχέση με τις μαμάδες παλιότερα όσο και σε σχέση με τους σύγχρονους μπαμπάδες που όπως μας είπαν οι μαμάδες τη ζηλεύουν λίγο. Όταν και όλοι οι μπαμπάδες αρχίσουν να κάνουν όλα όσα κάνουν οι μαμάδες, θα υπάρξει και για αυτούς μια τέτοια ημέρα. Σημαντική είναι η μαμά δηλαδή. Είναι και οι δύο σημαντικοί, απλά ο ρόλος της μαμάς είναι πιο επιβαρημένος. Έχει πολλές ευθύνες σήμερα μια μητέρα? Νομίζω ότι πάντα είχε και πραγματικά ο ρόλος της είναι πολύπλευρος. Λένε επίσης ότι η γιαγιά είναι δύο φορές μαμά. Κάτι το μαγικό που αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι μάνα, μητέρα ή μαμά? Έχει διαφορά? Είναι όλα μαζί. Όσες μητέρες βρέθηκαν πάντως με τα αγγελούδια τους σήμερα στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, απόλαυσαν περιποίηση ομορφιάς από σπουδάστριες του Τμήματος Αισθητικής Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου και τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά από σπουδάστριες του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμων.